Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Αισιόδοξη εμφανίζεται η κυβέρνηση για ολοκλήρωση της τεχνικής συμφωνίας μέχρι τις 22 Μαΐου. Το ζήτημα του χρέους όμως στο πλαίσιο μιας συνολικής συμφωνίας που θα οδηγεί στη χώρα μας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης παραμένει ακόμα ανοιχτό. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεφάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Δηλαδή, πραγματικά το επόμενο πιάτο στο μενού των διαπραγματεύσεων πλέον είναι και το κύριο και το βασικό, που είναι το τι θα γίνει με το ελληνικό χρέος. Φαίνεται ότι μετά τη Μάλτα, την Ουάσιγκτον, υπάρχει μια σύγκληση στα πάρα πολύ βασικά πράγματα για την τεχνική συμφωνία. Εκτίμηση όλων είναι ότι με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα κλείσει. Είναι λίγες λεπτομέρειες που απομένουν. Όμως το ζουμί και το πιο δύσκολο κομμάτι είναι το τι θα γίνει με το ελληνικό χρέος. Με τους μεν δανειστές να θέλουν να είναι διατεθειμένοι ενδεχομένως να κάνουν κάποιες δεσμεύσεις, αλλά να μην μπουν στην ουσία του θέματος. Την ελληνική πλευρά όμως να ζητά μια συνολική συμφωνία. Μάλιστα, χθες ο κύριος Τσίπρας δήλωσε ότι αν δεν πάρθουν μέτρα για το χρέος, δεν πρόκειται να εφαρμόσει τα μέτρα που θα ψηφιστούν στη Βουλή και έχουν να κάνουν με το τεχνικό κομμάτι της συμφωνίας. Από εκεί και πέρα έχουμε τον παράγοντα των γερμανικών εκλογών, με την γερμανική πλευρά και κυρίως τον κύριο Σόιμπλε να μην θέλει να δώσει συγκεκριμένες δεσμεύσεις τουλάχιστον μέχρι τον Σεπτέμβρη. Από την άλλη όμως να ασκούνται πιέσεις προκειμένου έστω και με κάποιες συγκεκριμένες δεσμεύσεις να μπορέσει η Ελλάδα να μπει στο πρόγραμμα της ποσοτικής χαλάρωσης, καθώς ο Μάριο Ντράγκη, εφόσον έχει ένα συγκεκριμένο πακέτο δεσμεύσεων, όχι μέτρων, ακόμα και δεσμεύσεων, θα ήταν δυνατό να μπορέσει να ανοίξει τις πόρτες ποσοτικής χαλάρωσης για την Ελλάδα. Αυτό βέβαια με τη σειρά του προσκουρίζει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο θα ήθελε συγκεκριμένη δέσμευση για το χρέος, καθώς έχει ξεκαθαρίσει ότι αυτό πρέπει να είναι βιώσιμο προκειμένου να συμμετάσχει στο πρόγραμμα και να προχωρήσει όλη η διαδικασία. Τι θέλουμε να πούμε με όλα αυτά, ότι είναι πραγματικά το πιο περίπλοκο, αν θέλεις, κομμάτι της διαπραγμάτευσης, αλλά και το πιο ουσιαστικό για την ελληνική πλευρά, καθώς τα μέτρα είναι ξεκάθαρα, έχουν εν πολλής συμφωνηθεί. Όμως για να μπορέσει η Ελλάδα να βγει στο ξέφωτο, να βγει στις αγορές, σίγουρα θα χρειαστεί κατ' ελάχιστον μια συγκεκριμένη δέσμευση για το χρέος και κατά βάση τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα, τα οποία αφενός να δούμε ποια θα είναι και αφετέρου να δούμε πότε με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα θα εφαρμοστούν. Εφόσον έχουμε αυτά στα χέρια μας, θα μπορούμε να μιλάμε για κάποια μορφή λύση.